Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Ο Δημήτρης εδώ και έχουμε έρθει για άλλη μια φορά στα μελισσάκια του Γιώργου που βλέπετε πίσω. Θα δείξουμε μια ματιά εδώ πέρα τι προεργασία έχει κάνει για το χειμώνα. Εντάξει, κάποιοι θα βρείτε κάποια λάθη, κάποιοι θα τα βρείτε κάποια σωστά. Εδώ έχουμε κάνει κάποιους πειραματισμούς. Πάμε μαζί να τα δούμε, να ανοίξουμε, να μπούμε μέσα και να τα δούμε. Εδώ όπως βλέπουμε έχει βάλει κάποια φελιζόλα από πάνω. Για ένα και μόνο λόγο, ναι, και έτυχε να βγάλω και το σπασμένο. Κάτσε να πάμε σε ένα που να είναι κανονικό. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, το φελιζόλο το έχει βάλει για να μην τρέχουν τα νερά μέσα στην κυψέλη. Ουσιαστικά να δημιουργεί ένα μικρό περβαζάκι και να την μονώνει από το νερό, από την υγρασία. Σε όλες μπροστά έχει βάλει μαρμαράκια. Με αυτόν τον τρόπο αυτός κλείνει τις πόρτες. Δεν βάζει ταινία ή κάτι άλλο. Σε κάποιες έχει και ταινία. Μελισσούλες δεν έχει έξω γιατί έχουμε αρκετό κρύο αυτή τη στιγμή. Να τώρα μία πετάει. Αλλά μην φανταστείτε, έχει 7-8 βαθμούς. Κατευθείαν μπήκε μέσα. Και όπως βλέπετε και στο κοντέρ του αυτοκινήτου, η θερμοκρασία είναι στους 7 βαθμούς. 10 η ώρα το πρωί που ήρθαμε να δούμε τα μερισάκια του Γιώργου, να δούμε τι κάνουν απ' έξω. Εδώ έχει κάποιες ψόφιες. Σε όλες έχει κάνει αυτό το πράγμα. Έχει δημιουργήσει εδώ μια σανίδα πτήσης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ψόφιες μέλισσες. Βάζει φοάμ για περισσότερη μόνωση. Εδώ πέρα έχει κάνει και άλλη μια πατέντα. Εδώ προσπάθησε να το μονώσει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχει βάλει γύρω γύρω όπως τα κάνουν οι Ρώσοι με νάιλον, για να μην περνάει ούτε υγρασία ούτε κρύο. Θα δούμε όμως το καλοκαίρι, την άνοιξη τα αποτελέσματα, αν τελικά ευνόησε ή όχι. Έχει αφήσει μερικές σφιγγοπαγίδες εδώ πέρα γεμάτο σφίγγες και μύγες. Γενικότερα όμως, όπως βλέπετε, δεν πετάει τίποτα έξω. Οι παγίδες με τις σφίγγες δουλεύουν σχετικά καλούτσικα. Παντού σφίγγες, παντού παγίδες και παντού πιάνουνε. Τώρα εντάξει, για να δείτε πόσο άτιμος εχθρός είναι οι σφίγγες. Ενώ μέλισσες δεν πετάνε έξω, αυτές καταφέρουν και ακόμα κινούνται. Ακόμα και σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Και σκεφτείτε ότι και εδώ πέρα παντού υπάρχουν παγίδες. Σχεδόν σε όλα τα μελίσια από πάνω έχει βάλει παγίδες. Για να τις πιάνει με κόλλα. Αλλά φέτος ήταν το κάτι άλλο. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάντε εγγραφή. Και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας!